Μια 87 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Άραμπατζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με το ενδεχόμενο περικοπής του 60% της σύνταξης των αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Παρακαλώ, κυρία Άραμπατζή, ζητήσατε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί πραγματικά θέλω να καταγγείλω ένα ακόμη φαινόμενο προσβολής του κοινοβουλευτικού ελέγχου και βεβαίως του κοινοβουλευτισμού. Ο κύριος Πετρόπουλος, ο οποίος κατά την εισήγηση που διαβάσατε ισχυρίζεται ότι δεν ήρθε στη Βουλή για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση λόγω φόρτου εργασίας, δεν ήρθε όχι λόγω φόρτου εργασίας, γιατί όπως μου αποκάλυψε χθες ο ίδιος, δεν θα έρθει να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση και μάλιστα όπως μου εδήλωσε δεν θα έρθει να την απαντήσει και ποτέ, γιατί κρίνει ότι χθες απάντησε σε συνεφή ερώτηση συναδέλφου βουλευτή άλλου κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν μπορεί να είναι βορρά στις αξιολογήσεις ενός εξωκοινοβουλευτικού υπουργού. Αν οι υπηρεσίες της Βουλής πρέπει να ομαδοποιούν τις συναφείς ερωτήσεις, παρακαλώ να το κάνουν για τη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού ελέγχου όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων. Και επίσης θα ήθελα να πω, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, ο κύριος Πετρόπουλος, όταν τον παρακάλεσα για αυτό το μείζον θέμα της περικοπής της σύνταξης των αγροτών σε ύψος 60%, μου είπε ότι έχει πολύ σοβαρότερες δουλειές να κάνει από το να απαντά και να ξαναπαντά στις ίδιες ερωτήσεις και ότι αν γι' αυτό κρίνεται ελλιπής, να τον πάυσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να εξτομίζονται τέτοιες δικαιολογίες και τέτοιες εκφράσεις, πλήττουν βαρύτατα τον κοινοβουλευτισμό και αν ο κύριος Πετρόπουλος είναι τόσο πολύ απασχολημένος, δεν θα τον απασχολούσαμε να έρθει εδώ να απαντήσει, αν εξέριδε μία εγκύκλιο για το συγκεκριμένο θέμα εδώ και 1,5 μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι η διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει ότι εάν το φαινόμενο συνεχιστεί, θα καθιερωθεί μία μέρα που ο κάθε υπουργός θα λέει ότι μπορώ να έρθω την τάδε μέρα, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα κολλήματα φόρτος εργασίας κτλ. Αυτό, ναι, αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Σύμφωνη, κυρία Ραμπατζή. Αυτό είναι από πλευράς Προεδρίου που έχω να σας πω. Τώρα, αυτό που είπατε ότι ο υπουργός όταν απαντάει σε άλλον βουλευτή άλλου κόμματος δεν απαντάει σε άλλον άλλου κόμματος, αυτό ασφαλώς δεν ισχύει, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, κόλλημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, αιτία φόρτος εργασίας,